Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στελέχη της διεπαγγελματικής, άνθρωποι του πρωτογενή τομέα, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Μοβάκι. Επιτρέψτε να ξεκινήσω με ένα μεγάλο μπράβο στην διεπαγγελματική οργάνωση Βάβακος για την πραγματική συμβολή της στην ανάπτυξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια. Η διεπαγγελματική Βάβακος, μία από τις παλαιότερες στη χώρα μας, έχει καταφέρει πολλά. Έχει καταφέρει πολλά και έχει αποδείξει την πολύπλευρη δράση της για την ενίσχυση της καλλιέργειας, αλλά και για τη μετέπειτα διαχείριση και προώθηση των προϊόντων και τη βελτίωσή τους. Το σημερινό συνέδριο είναι μια έμπρακτη απόδειξη όλων αυτών. Το Μοβάκι είναι ένα ξεχωριστό προϊόν. Δεν είναι τυχαίο που αποκαλείται λευκός χρυσός. Ο χαρακτηρισμός αυτός αποκαλείται τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, το Μοβάκι αποτελεί μια πολύ σημαντική καλλιέργεια. Δείγμα του μεγέθους της είναι ότι αποτελούμε με διαφορά την κυρίαρχο παπακοπαραγωγό χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς διαθέτουμε το 80% των καλλιεργούμενων εκτάσεων παπακοκαλλιέργειας, ενώ αποτελούμε την έκτη χώρα παγκοσμίως. Η δυναμική που έχουμε, λαμβάνοντας υπόψη για το μέγεθος της χώρας μας, είναι μοναδική. Τα πράγματα όμως, δυστυχώς, δεν είναι όλα ρόδινα. Όπως συμβαίνει για το σύνολο της αγροτικής παραγωγής, ούτε το Μοβάκι έμεινε ανεπηρέαστο από την κλιματική κρίση. Μαζί με τη Θεσσαλία και η παπακοκαλλιέργεια δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα με τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτέμβρη. Και δυστυχώς, ενώ πριν τις πλημμύρες κάναμε συναντήσεις συζητήσεων την επόμενη μέρα του κλάδου, βρεθήκαμε από μια στιγμή στην άλλη να κάνουμε διαχείριση της ζημιάς, δείγμα της νέας πραγματικότητας που δημιουργεί η κλιματική κρίση. Και ειδικά για το Μοβάκι, το πλήγμα της Θεσσαλίας ήταν πραγματικά πολύ σημαντικό, διότι επλήγησαν οι εκτάσεις που εκτός των άλλων θα μας προσέφεραν και τον πολύτιμο βαμακόσπορο από τις ελληνικές ποικιλίες που κυριαρχούν στην εγχώρια παπακοκαλλιέργεια. Αναγνωρίζοντας το έλλειμμα που υπάρχει λοιπόν σε βαμακόσπορο, σας ενημερώνω ότι υπέγραψα μόλις χθες απόφαση σε συνεργασία με τον αγαπητό κύριο Στρατάκο για ειδική χορήγηση κατά παρέκκληση άδεια διαβάσματος συγκεκριμένης δραστικής ως προς την περίοδο διάθεσης του βαμακόσπορου σποράς που επενδύθηκε το έτος 2023. Η απόφαση αυτή στηρίζεται. Η απόφαση αυτή στηρίζεται στην ανάγκη προστασίας της βιωσιμότητας και λειτουργίας του τομέα παραγωγής βαμακόσπορου στη χώρα μας, σε αντίθετη περίπτωση, ξέρω πολύ καλά, ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί λόγω της επικάλυψης που έχουμε. Οι ελληνικές ποικιλίες είναι όμως υπερπολίτιμες, καθώς είναι προσαρμοσμένες στο κλίμα και τις συνθήκες της χώρας μας. Και σε καμία περίπτωση η χρήση ξένων ποικιλιών δεν μπορεί να τις υποκαταστήσει. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, με γρήγορα αντανακλαστικά, πράττει το βέλτιστο για τη στήριξη της ελληνικής παπακοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να επισημάνω για μία ακόμα φορά το σημαντικό έργο που επιτελεί η διεπαγγελματική Βάβακος, την οποία έχω χαρακτηρίσει πολλές φορές ως την καλύτερη από τις μόλις 8 διεπαγγελματικές που διαθέτουμε στη χώρα μας. Νούμερο μικρό, ελπίζω την περίοδο της ιδίας μας αυτό να αυξηθεί. Η δικιά σας διεπαγγελματική Βάβακος ήδη είχε προβλέψει την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού με τη βοήθεια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργεια. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Ελγό Δήμητρα, εκπονείται πολυετές πρόγραμμα βελτίωσης ποιότητας και ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος με ταυτόχρονη μείωση των υδρών με χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβίας σε πραγματικούς αγρούς. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, αντιμετωπίζεται σήμερα τις προκλήσεις του αύριο. Όμως, με πλάνο και όραμα, σχεδιάζουμε και από τη μεριά του Υπουργείου την επόμενη μέρα του αγροτικού τομέα. Ενός ελληνικού αγροτικού τομέα έξυπνου, βιώσιμου, ανταγωνιστικού, ανθεκτικού και έντονα αναπτυξιακού. Και το Μοβάκι σας διαβεβαιώνω ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το σχεδιασμό που κάνουμε. Κάτι που αποδεικνύεται από το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ 2023
2027, στο οποίο περιλαμβάνεται η παροχή ειδικής συνδεδεμένης ενίσχυσης για το ΜΑΒΑΚΙ ύψους 919 εκατομμυρίων ευρώ. Ακόμη, στα οικολογικά σχήματα περιλαμβάνονται και δράσεις για το ΜΑΒΑΚΙ, ενώ τέλος εντός του πρώτου εξαμήνου του χρόνου αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης για την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας σε καλλιέργειες, μεταξύ των οποίων και του ΜΑΒΑΚΙΟΥ, το λεγόμενο Confusio. Δεν θα αναλύσω παραπάνω το τι περιλαμβάνει η ΚΑΠ για την βάμπακο καλλιέργεια, γιατί υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για αυτό το θέμα. Θέλω όμως να δηλώσω ότι η ΚΑΠ είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον κάθε Έλληνα αγρότη. Και αγωνιζόμαστε, όπως γνωρίζετε, μεθοδικά, συντονισμένα, αξιοποιώντας είτε υπάρξουσες συμμαχίες, βλέπε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είτε νέες συμμαχίες, βλέπε EUMED-9, για να πετύχουμε την περαιτέρω βελτίωση της ΚΑΠ 23-27. Οι τροποποιήσεις του Εθνικού Σχεδίου που έχουν ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, αλλά και οι δομικές αλλαγές που διεκδικούμε για την καλύτερη εφαρμογή της, γίνονται με αποκλειστικό γνώμονα το όφελος του κάθε αγρότη της ελληνικής υπαίθρου. Μία από τις τροποποιήσεις, θυμίζω, έχει ιδιαίτερη αξία για τους βαμβακοπαραγωγούς. Καταφέραμε να υπάρξει παρέκκληση. Η απόκληση αναφορικά με την παραγόμενη ποσότητα από 20% αυξήθηκε στο 30%, προκειμένου οι παραγωγοί να έχουν δικαίωμα να λάβουν την ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση. Το σημερινό συνέδριο είναι ακόμα μια πολύ χρήσιμη, μια επιπλέον χρήσιμη πρωτοβουλία της διεπαγγελματικής σας οργάνωσης, που λειτουργεί, όπως ανέφερα και λίγο νωρίτερα, με υποδειγματικό τρόπο, και χαίρομαι πολύ που οι θεματικές του συνεδρίου αναδεικνύουν τα βασικότερα ζητήματα του κλάδου και απαντούν σε κάθε ή σχεδόν σε καθημερινή ερώτηση που μπορεί να σας απασχολούν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό θα ωφεληθείτε και οι αξιόλογοι ομιλητές που βλέπω μπροστά μου αποτελούν εγγύηση επιτυχίας και ουσιαστικής συζήτησης. Θέλω όμως να κάνω ακόμα μια σύντομη αναφορά στις θεματικές που θα αναφερθούν στις προοπτικές του ελληνικού βαμβακιού, αλλά και στις δράσεις εκπαίδευσης παραγωγών και προσαρμογής στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού. Και χαίρομαι που η επαγγελματική βάμβακος έχει κάνει σημαντικές δράσεις και σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας την ποιότητα και την εμπορευσιμότητα του προϊόντος. Πλέον η αγορά έχει αυξημένες απαιτήσεις και αυτοί που ξεχωρίζουν θα καταφέρουν να επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. Και η ελληνική βαμβακοκαλλιέργεια, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ξεχωρίσει ακόμη περισσότερο και με ανώτερη ποιότητα και με εξωστρέφεια να κατακτήσει ακόμη πιο δυναμικά νέες αγορές. Και βασικό ρόλο σε αυτόν τον διαρκή αγώνα επιβίωσης θα παίξει η γνώση, το πιο σημαντικό όπλο που διαθέτει δηλαδή ο παραγωγός. Η κατάρτιση, σε συνδυασμό με τη χρήση καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, αποτελεί το αύριο της πρωτοειδούς παραγωγής. Ένα αύριο που είναι αναγκαίο όλοι να το υιοθετήσουμε, όχι επειδή επιβάλλεται από κάπου, επειδή κάποιοι μας το επιβάλλουν, αλλά επειδή είναι πλέον ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να μεταβούμε στην επόμενη μέρα του αγροδιατροφικού τομέα. Πάντα με σεβασμό στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, γιατί όλοι έχουμε δει τη δυναμική και τα δόντια της κλιματικής κρίσης. Μόλις χθες, θυμίζω, η γειτονική Πειραιά επλήγει σφοδρά από τα καιρικά φαινόμενα. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο φαινόμενο για αυτή τη χρονιά. Πρέπει όλοι να συμβάλλουμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, στην προσπάθεια για ένα πιο πράσινο αύριο, πάντα όμως με μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις κλιματικές απαιτήσεις, αλλά και τις απαιτήσεις του πληθυσμού. Γιατί δεν γίνεται πουδενή να διακινδυνεύσουμε την επιστημιστική ασφάλεια των πολιτών. Σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ στη μελέτη για το αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή βαμβακιού. Και θέλω να ευχαριστήσω την επαγγελματή και τον Πρόεδρο για τη συνεργασία στη μελέτη αυτή. Και να σας ανακοινώσω ότι το επόμενο διάστημα θα εξετάσουμε την πιλωτική μετάβαση που στηρίζεται σε αυτή τη μελέτη που εκπονήσατε. Επίσης, κατόπιν αιτήματός σας, γίνεται δεκτό να επανασυσταθεί και να λειτουργήσει η ομάδα εργασίας για το ΜΑΒΑΚΙ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στο σημερινό συνέδριο. Η σημερινή παρουσία έχει και ένα ακόμα λόγο. Πέρα από τη θεσμική εκπροσώπηση του Υπουργείου, είμαι εδώ για να επιβεβαιώσω το επιστέγασμα της αγαστής συνεργασίας μεταξύ διεπαγγελματικής και Υπουργείου. Μια θεσμική συνεργασία, η οποία υπάρχει, ισχυροποιείται
και θα βοηθήσει συνολικά τις επαγγελματικές οργανώσεις αλλά και την πρωτογενή τομέα της χώρας να πάει ψηλότερα. Πιστεύουμε βαθύτατα στο ρόλο των επαγγελματικών οργανώσεων. Και γι' αυτό θέλω να σας ενημερώσω κάτι που ίσως ήδη γνωρίζετε. Στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, αρχές του Μάρτη, θα περάσει το επόμενο νομοσχέδιό μας που αφορά την επικαιροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας μας. Σημαντικές παρατηρήσεις ελήφθησαν υπόψη, παρατηρήσεις που έγιναν και από μέρους σας, ελήφθησαν υπόψη και συμπεριλάμβανται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Και όπως ανέφερα και λίγο νωρίτερα, στην Ελλάδα έχουμε μόλις 8 δυστυχώς επαγγελματικές οργανώσεις. Στόχος μας είναι να αποκτήσει πλέον η επαγγελματική οργάνωση και η αγγεία και το μέλι και το λάδι και μια σειρά άλλων προϊόντων και κλάδων. Θεωρώ ότι έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Θεωρώ ότι πρέπει να κινηθούμε με πολύ ταχύτητα προς το μέλλον και σε αυτή την προσπάθεια νιώθω ότι έχουμε συμμάχους, αυτούς οι οποίοι, δηλαδή εσάς, που οραματιστήκατε, δουλέψατε, ισχυροποιήσατε μια διαπαγγελματική και μπορούμε να σας χρησιμοποιήσουμε ως πρότυπο. Καλή επιτυχία λοιπόν στις εργασίες του συνεδρίου σας, κυρίως την έναρξη του συνεδρίου και εύχομαι σε όλους υγεία, χαρές και μόνο χαμόγελα από επιτυχίες του κλάδου και των οικογενειών σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.